Με την αγαπημένη τους δραστηριότητα την Σκοποβολή συνόδευσαν τα μέλη του Σκοπευτικού Ομίλου Ιωαννίνων την περασμένη Κυριακή την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας διοίκησης στον Όμιλο. Οι εκλογές διεξήχθησαν στο Σκοπευτήριο, στην περιοχή της Κλιματιάς, με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού. Ο Σκοπευτικός Όμιλος Ιωαννίνων κάνει εκλογές κάθε 3 χρόνια. Θα βγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι θα πάμε καλά ξανά όπως πήγαμε τόσα χρόνια για άλλα 3 χρόνια. Ο Σκοπευτικός Όμιλος Ιωαννίνων ξεκίνησε το 1988 σαν μια μικρή παρέα φίλων που αγαπούσαν τα όπλα και τη Σκοπόλη. Μέσα από πολλές δυσκολίες, ξεκινώντας με ένα αεροπόλο, αγκαλιάστηκε από την κοινωνία της πόλης των Ιωαννίνων με αποτέλεσμα σήμερα να έχει πάνω από 750 μέλη και 110 περίπου όπλα όλων των ειδών. Με πολύ κόπο και δουλειά, όλο αυτό το διάστημα κατάφερε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία σκοποβολής στην Ελλάδα και ίσως το πρώτο στην επαρχία. Σήμερα, ο Σκοπευτικός Όμιλος Ιωαννίνων έχει μέλη από όλη την περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας, καθώς επίσης και από άλλες περιοχές. Σήμερα, ο Σκοπευτικός Όμιλος Ιωαννίνων ασχολείται με όλα τα είδη της σκοποβολής. Έχει αναπτύξει αξιόλογα τμήματα όπως τη Φεκίου 300 μέτρων, πρακτική σκοποβολής και σταθερού στόχου τόσο μεγάλου διαμετρήματος όσο και μικρού. Οι ομάδες του ΣΚΟΗ έχουν πετύχει πολλές πανελληνίες νίκες σε όλα τα αθλήματα σκοποβολής. Ενδεικτικό είναι ότι η ομάδα των 300 μέτρων έχει κερδίσει 8 πανελλήνια πρωταθλήματα. Πανελλήνιες διακρίσεις έχουν κερδίσει οι αθλητές του τόσο στον σταθερό στόχο όσο και στην πρακτική σκοποβολή. Από το 2006 διαθέτει και το ιδιωτικό σκοπευτήριο εκτάσεως 38 στρεμάτων με όλες τις απαραίτητες υποδομές για σταθερό στόχο εξοπλισμένο με σύγχρονες μηχανές για περιστροφή στόχων που βρίσκεται σε απόσταση 19 χιλιόμετρων από τα Ιωάννα στο δημοτικό διαμέρισμα Κλιματιάς του Δήμου Ζήτσας. Σε αυτό τον χώρο έχουν διαμορφωθεί 17 μεγάλα στάδια πρακτικής σκοποβολής, στεγασμένος χώρος για σταθερό στόχο και χώρος για το αγώνισμα των 300 μέτρων. Όχι, δεν γυρνάμε. Δεν έχω. Όπλο ανέλαβε. Όπλησε, γέμισε, όπλο στη θήκη. Αν είσαι έτοιμος, ανέμενε σήμα. Ανέμενε σήμα. Είναι η ακίδα. Ούτε παραπάνω η ακίδα, ούτε παρακάτω. Όλα στην ίδια ευθεία. Η γεμιστήρα μπαίνει έτσι, κουμπώνει και γεμίζει έτσι. Τώρα είναι έτοιμο να ρίξει. Δικό σου. Έτσι. Έτσι. Σημαδεύεις, πιέζεις, σημαδεύεις, πιέζεις, εξαφνιάζει τον πάμπ. Έτοιμος. Ανέμενε σήμα. Αν τελείωσες, όπλο στη θήκη. Χρόνος 19.74. Ο σύλλογος κλείνει πάνω από 30 χρόνια. Είναι ένας από τους πιο παλιούς συλλόγους της χώρας. Είχαμε κατά καιρούς μεγάλες διακρίσεις και πανελλήνιο πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε όλα τα αγωνίσματα της σκοποβολής. Και πιστεύω ότι πάλι θα αναπτυχθεί και θα συμμετέχουν οι νεότεροι άνθρωποι, επιμένω σε αυτό, όχι εγώ αλλά όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, οι νεότεροι να έρθουν για να προχωρήσει ο Σύλλογος ακόμα περισσότερο
σε πανελλήνιους και σε ευρωπαϊκούς και γιατί όχι και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχουμε το site καταρχήν στην που μπορεί να μπει σκοπευτικός όμιλος Ιωαννίνων, άμα γράψει θα βγει το site του Συλλόγου. Εκεί υπάρχουν τα τηλέφωνα, υπάρχει το αρχείο με φωτογραφίες και το ιστορικό του Συλλόγου. Και άμα πάρει τηλέφωνα μετά μπορεί στην, να πάει στο γραφείο του Συλλόγου που είναι απέναντι από τον ΟΤΕ, απέναντι από τον ΟΤΕ που είναι και ο Σύλλογος Κυνηγών ακριβώς απέναντι. Και αν ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει και εδώ στο σκοπευτήριο. Κάθε Κυριακή έχουμε προπονήσεις που να μπορεί να δοκιμάσει και να δει από κοντά τι σημαίνει σκοποβολή.